τις μικρές αρμοδιότητες που έχει η Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου και μέσα από τις γενικές αρχές της αναλογικής εκπροσώπησης σε όλες τις επιτροπές και στο Προεδρείο και σαν συνδυασμός που είσαι την Τρίτη στη σειρά εκλογής. Θα προσπαθήσω πρώτον με το Προεδρείο να δούμε τον κανονισμό λειτουργίας από την πληροφορήθηκα και λίγο διάβασα, δεν είναι και τόσο δημοκρατικός. Και θα αφιερώσω ό,τι δυνάμεις έχω σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο να γίνεται πραγματικά πολιτική και όχι να είναι μια τυπική διεκπαιρέωση υποθέσεων. Όλους τους συναδέλφους του Περιφερειακού Συμβούλιου και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έδειξαν μια εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, ενός νέου Περιφερειακού Συμβούλου, για τη θέση του Αντιπροέδρου αυτού. Άρα λοιπόν αυτό που εμείς θα επιδιώξουμε είναι να τηρηθεί η διαδικασία και ο νόμος ως Προεδρείο πια και να λειτουργήσουμε από την πλευρά του Περιφερειακού Συμβούλου της Αντιπολίτευσης με αντικειμενικότητα, με αποτελεσματικότητα και με ειλικρίνεια πάνω στα θέματα που θα έρχονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Νομίζω ότι θα έχουμε μία πενταετία όνειρα και που θα τεθεί επί τη βάση της συνεργασίας και της αντικειμενικής κρατικής στο έργο της Περιφερειακής Διοίκησης. Είναι μία αντίστοιχα μεγάλη τιμή με την αρχική εκλογή από τον λαό της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι συνάδελφοί μου εμπιστεύτηκαν την Προεδρία του Συλλογικού Οργάνου. Θέλω να πιστεύω ότι η εμπειρία έχω και θα κοιτάξω να συμβάλλω κι εγώ στη μεγάλη προσπάθεια που θα κάνουμε ως ένα συνδυασμός με μια ευρία αποδοχή από τον πληθυσμό της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είμαστε κατά το δυνατόν χρήσιμοι για την Κεντρική Μακεδονία και τους πολίτες της. Είναι μεγάλη αποστολή, είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μια ιδιαίτερη αισιοδοξία γιατί η εντολή που μας έδωσε ο λαός στο πρόσωπο του επικεφαλής μας, του Απόστολου Τζιτζικώστα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα που θα είναι σημαντικά για την περιφέρεια, αλλά και θα έχουν και ένα συμβολισμό για την γενικότερη πολιτική ζωή της Ελλάδας. Βλέπετε λοιπόν ότι ο λαός έδωσε σε έναν ανεξάρτητο συνδυασμό μια ευρεία πλειοψηφία. Ίσως αυτό είναι το μονοπάτι που πρέπει να περπατήσουμε ως κοινωνία, ως Ελλάδα, για να κάνουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού προσωπικού και μια επανεκκίνηση στην πολιτική μας ζωή.